Ολόκληρη η ζωή μου αρκεί να ανατρέψει την κατηγορία ότι έκαψα εγώ την Αγία Σοφία. Κάποτε είχα πλούτη και όλοι το ξέρουν ότι τα ξόδεψα για να κτιστούν ναοί του Θεού. Και με άλλα πλούτη εξοράισα ναούς αστόλους τους για τη δόξα του Θεού. Με αυτούς τους τρόπους δεν μαθαίνουν να καίνε εκκλησίες. Και βέβαια την ξέρω τη ζωή σου. Ε, αφού την ξέρεις, κατέβα από το βήμα του δικαστή και έλα να κάτσεις εδώ ως κατήγορος και ας ανεβεί άλλος δικαστής να δικάσει και σένα και μένα. Η ιστορία διέσωσε το διάλογο αυτό ανάμεσα στο σκληρό οπτάτο των πρέτορα και την περίφημη διακόνησα Ολυμπιάδα. Το λαϊκό αυτό δικαστήριο είχε στηθεί στην αγορά της Κωνσταντινού ανάμεσα από τα βασανιστικά όργανα που είχε κουβαλήσει ο οπτάτος για να τρομοκρατήσει τους οπαδούς στο του Χρυσοστόμου. Αλλά η Ολυμπιάδα η αριστοκράτησε στην καταγωγή και το φρόνημα, τον έβαλε στη θέση του με τη θαραλέα, την ηρωική, την ολιγόλογη απάντησή τη. Ούτε καν απολογία. Έξυπνο ο οπτάτο, ο παράνομο δικαστή, ερμήνευσε τη γενναία απάντηση. Πρώτον, ότι δίκαζε άνευ κατηγορίας διατυπωμένη με νόμιμο τρόπο από συγκεκριμένο κατήγορο. Δεύτερον, ότι είχε ενώπιό του ένα τεράστιο πνευματικό ανάστημα, την πρώτη κυρία της αυτοκρατορίας σε δύναμη και εκτινοβολία και έξω των ορίων της βασιλεύουσας. Πολύ πιθανό να αισθάνθηκε σαν νάνος απέναντι σε ένα πνευματικό γίγαντα και να θέλησε και αυτός να ψηλώσει με την επίδειξη της εξουσίας. Ποιος ξέρει και με ποια και πόσα ανταλλάγματα από το μίσος της ευδοξία αγορασμένη και με την κολακία. Και πίστευε ο μικρός αυτός άνθρωπος με το μεγάλο αξίωμα ότι θα ήταν δυνατό να κάμψει τη μαρτυρική αυτοθυσία αυτή τη ηγεμονική μορφή τη Εκκλησία με τα κουτά του γλυκόλογα. Θέλω, είπε, να συμβουλεύσω και σένα και τι όμοιέ σου. Είσαστε ανόητε που δεν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον νέο σα επίσκοπο, τον Αρσάκιο, αφού ξέρετε καλά ποιε τιμωρίε βασανιστικέ σα περιμένουν. Και δικαιώθη στην καινούργια κολακία απειλή η πείρα του σοφού λαού που λέει να μην φοβάσαι τόσο τον κακό όσο τον κουτό. Από αυτόν δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις τι και από πού και πώς θα σου ήρθει. Αλλά η απάντηση της Ολυμπιάδας καταπέλτης. Οπτάτε είναι άδικο να διακόπτεις την υπεράσπιση αλλάζοντα κατηγορία. Ποια σχέση έχει η καινούργια σου κατηγορία με την υπόθεση για την οποία με έφερες εδώ. Εδώ οδηγηθήκαμε με πολλού άλλου, πλήθο, να απολογηθούμε για έγκλημα τη πυρκαγιά που δεν διέπραξα, για το οποίο ουδέμια μαρτυρία μπορεί να με ενοχοποιήσει. Και τώρα διακόπτει την πρώτη κατηγορία χωρίς να ακούσεις την υπεράσπιση και με με καινούριο έγκλημα της αποστασίας και του σχίσματος. Αλλά τότε δώσ' μου τον καιρό να συμβουλευτώ τους συνηγόρους μου προκειμένου να σου απαντήσω διότι με εξαναγκάζεις, παρά τη δικαιοσύνη και του νόμου, να επικοινωνήσω με εκείνου που δεν επιτρέπεται στου ευσεβεί ανθρώπου. Αλλά να μάθω τουλάχιστον μέχρι ποιο σημείο με υποχρεώνει το καθήκον μου και η συνείδησή μου να το κάνω. Και η προθεσμία για μια νέα απλογία τη δόθηκε. Εν τω μεταξύ, ο Μέγας Εξόριστο έπαιρνε το δρόμο για τη μακρινή κουκουσό. Εκεί τον έστελνε η εμπάθεια τη ευδοξία. Οι φίλοι του, με πρώτη και καλύτερη την Ολυμπιάδα, κίνησαν γη και ουρανό στην Κωνσταντινούπολη να του οριστεί ω τόπο εξορίας τη Εβάστια στη Μεγάλη Αρμενία. Αλλά ήταν παραχώρηση Θεού προ τον μάρτυρα Αρχιεπίσκοπο να νικηθεί η αγάπη των ευσεβών χριστιανών από το μίσο των εχθρών του. Και έτσι, ιδιωγμένο, αδικημένο, συκοφαντημένο και προπαντό καθηρημένο, ο Άγιο Αρχιεπίσκοπο τη Κωνσταντινούπολη στι αρχέ Ιουλίου του 407 αποχαιρετούσε την Νίκαια για να φτάσει στην κουκουσό της μικράς Αρμενίας μέσω της Κεσαρίας. Μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος, χωρίς ειδήσει από την εκκλησία του και από τους εκλεκτούς. Τι να του γράψει ο Ολυμπιάδα και τι να του πει, ότι την τιμώρησε ο οπτάτος με βαρύτατο πρόστιμο μετά και από την οροϊκή δεύτερη απολογία της για να τη γονατίσει οικονομικά και να την κάμψει ηθικά, και ότι τις ετοίμαζε και αυτή σε εξορία και όλα αυτά να του γράψει ότι τα πάθαινε προς χάρη του, διότι δεν δεχόταν ως Αρχιεπίσκοπο της Κωνσταντινούπολης τον Αρσάκιο. Να του γράψει ότι έκλεγε μέρα νύχτα για τη συμφορά που είχε πλακώσει στην εκκλησία και τη συγκλώνιζε στη θέμελα. Για τους διωγμούς των μοναχών και των μονών όσων του έμεναν πιστοί. Για τους θανάτους κατόπιν των βασανιστήριων που υπέμειναν οι δικοί του για τις φυλακίσεις, τις εξορίες, τους εξευτελισμούς, τις ταπεινώσεις των διακονισών της Εκκλησίας, της Πενταδίας, της Αμπρουκτής, ως και της Νικαρέτης. Και ποιο απ' όλα να του γράψει και τι να πρωτοδιηγηθεί ή να του αποκαλύψει ότι η ίδια έπεσε βαριά άρρωστη από τη θλίψη. Ούτε η παιδεία της, ούτε η ανατροφή της και η καταγωγή της, ούτε η ευγένεια του χαρακτήρα της και η αρετή της. Και το σπουδαιότερο, η ευλάβεια, ο σεβασμός, η εκτίμηση που του είχε και η συνέστηση των παθημάτων του που τις έκαιγε την καρδιά, τις επέτρεπαν ποτέ να γράψει προς τον Άγιο Πατριάρχη και πνευματικό της οδηγό και πατέρα, ότι και αυτή υπέφερε γι' αυτόν και το θεωρούσε μάλιστα και τιμή τη. Έτσι, στο δρόμο της εξορίας του, αρχή ακόμα, η Ολυμπιάδα δεν έγραψε τίποτε στο Χρυσόστομο. Όμως ο Άγιος Πατέρας έμαθε. Και να, καταφθάνει η πρώτη του επιστολή προς την Ολυμπιάδο. Δεν είναι εύκολο στον καθένα να καταλάβει τον ανεκτήμητο θησαυρό των 17 επιστολών του μεγαλομάρτυρα Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς τη Διακόνησα Ολυμπιάδα. Βεβαίω η Εκκλησία μας τις θεώρησε σαν ένα σημαντικό πνευματικό κεφάλαιο ανάμεσα στα έργα του Ιερού Χρυσοστόμου Περισσότερο τη τίμησε η Χριστιανική Γραμματεία ω έργο φιλοσοφία χριστιανική αλλά και ω υπόδειγμα ύφου καθαρού, εκλεκτού, ζωηρού. Ουδέν έργων φιλοσοφικών τη αρχαιότητο δεν μη φαίνεται περισσότερων άξιων θαυμασμού σοβαρού ή το σύνολο των Επιστολών του Χριστόμπρο στην Ολυμπιάδα, γράφει ο συγγραφέα του βιβλίου ή ο Άνισο Χρυσόστομο ω Αρχιεπίσκοπο τη Κωνσταντινούπολεω. Δεν είναι βεβαίω η το συνολο των επιστολων του προ στην ολυμπιαδα γραφει ο συγγραφεα του βιβλιου Ιωάννης ο χρισόστομος χρυσοστομο ω αρχιεπισκοπο τη κωνσταντινουπολεω δεν ειναι βεβαιω η μονη επαινη αλλά για να κατονοήσει κανείς την αξία ενός μεγάλου έργου, πρέπει να έχει ψυχική συγγένεια με το έργο αυτό, να διαθέτει την ανάλογη καλλιέργεια και ευαισθησία προς το θέμα. Όλα τα έργα των ανθρώπων και των πιο εκλεκτών δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Ο φλογερός μαχητής και κορυφαίος ρήτορα του χριστιανισμού Χρυσόστομος στις επιστολές του προς την Ολυμπιάδα φανερώνει ένα άλλο πρόσωπο. Στην Ολυμπιάδα γράφει ως πατέρας ή μάλλον όπως ο πατέρας της. Και ο λόγος είναι πολύ σοβαρός. Η εξορία του, η καταδίκη του, η καθαίρεσή του, οι συκοφαντίες εναντίον του, η διωγμή του, τα βάσανά του, πίκραναν βαθιά την Ολυμπιάδα. Υπέφερε, έκλεγε, έμενε απαρηγόρητη. Ο Άγιος να τα παθαίνει όλα αυτά και οι διώκτες της Εκκλησίας να θριαμβεύουν Έδιωξαν τον δίκαιο και άξιο αρχιερέα φορτωμένο με όλων των ειδών αδικίες και πήραν την εκκλησία στα χέρια τους οι ανάξιοι, οι συκοφάντες, οι κακοί. Τους εγκατέλειψε λοιπόν ο Θεός. Η Ολυμπιάδα βρίσκεται στα πρόθυρα της καταρρεύσεως. Αρρώστησε. Και αρρώστησε βαριά. Φαίνεται πως δεν έχει ψυχικές δυνάμεις για να την ανορθώσουν. Ο αρχιερέας του Θεού δεν επιστατεί μόνο γενικά στην Εκκλησία. Όπως και καθένας κληρικός και μάλιστα πνευματικός, είναι και πατέρας των ψυχών που ο αρχηγός της Εκκλησίας Κύριος εμπιστεύτηκε στα χέρια του με την ανάδειξή του στο αξίωμα και την ευθύνη του πνευματικού πατέρα. Πολύ περισσότερο όταν ο κληρικός αυτός είναι ένας χρυσόστομος, ο οποίος συντισάλλει γνωρίζει ότι η διάκονος Ολυμπιάδα υποφέρει εξαιτία του. Μη σκεφτεί κανεί πώ μια τέτοια αγία ψυχή, σαν τη Ολυμπιάδα, αφέθηκε να παρασυρθεί από τη θλίψη. Πώ η ευλάβεια τη ψυχή τη, η αγία ζωή τη, η μόρφωση, η ανατροφή τη, η εξαιρετική θέση τη μέσα στην Εκκλησία και την κοινωνία τη Κωνσταντινούπολη, τα προσόντα τη, τα όσα είχε διαβάσει, το θεάρεστο παρελθόν τη, δεν τη βοήθησαν να μην παραδοθεί στη θλίψη. Κανεί σα μην το πει. Ο άνθρωπο. Και Άγιος αν είναι ακόμη έχει όρια αντοχής Στη ζωή μας έρχονται φουρτούνες που χρειαζόμαστε πλάι μας γερό καπετάνιο να μας βοηθήσει Και μεγαλύτερη φουρτούνα από τον κατατρεγμό του Αγίου δεν υπάρχει για μια ευαίσθητη ψυχή Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναλαμβάνει να γίνει ο έμπειρος καπετάνιος για να βγάλει το σκάφος της Ολυμπιάδας έξω από την τρικυμία του σπαραγμού Γίνεται αυτός ο παρηγορητή ο άρρωστος γιατρός, είπαμε, είναι πατέρας πνευματικός, είναι ποιμήν, ο ποιμήν ο καλός. Και απλώνει αποφασιστικά από την εξορία του, στο οργικό το χέρι του, να βγάλει από το τέλμα της μελαγχολίας το εκλεκτό του πρόβατο. Και με πόση επιμονή, με πόση υπομονή, με πόση παράκληση. Παράκληση που προσφέρεται σε όσους θλίβονται και πονούν στη ζωή αυτή και σε εκείνους που αναστατώνονται από τα δεινά της Εκκλησίας, επαναλαμβανόμενα μέσα στους αιώνες και κινδυνεύουν να σκανδαλιστούν από τη σφοδρότητα της αδικίας και των διωγμών εναντίον των Αγίων. Παρηγοριά που με αγία στοργική τρυφερότητα αλλά και ισχύ πνευματική βγαίνει από τη χριστοειδή καρδιά ενός Αγίου, ο οποίος χάρη του Χριστού πορεύεται την οδό του μαρτυρίου, στιγματισμένος ως ακάθερτος δαίμον, προδότης, σύντροφος του Ιούδα, μεμολυσμένος και διεφθερμένος, εχθρός της ανθρωπότητος, λιστής. Κι όμως, έχει την ευγένεια να λησμονεί τον εαυτό του και μοχθεί να στηρίξει από μακριά την Ολυμπιάδα, την Αγία Διάκονον της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπόλεως, διότι γνωρίζει ότι δι' αυτής στηρίζει την Εκκλησία.